Με τη συμμετοχή πάνω από 200 παιδιών κάθε ηλικίας, πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Δημοτικό Κολυμβητήριο η ετήσια θερινή ημερίδα κολύμβησης που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου. Οι μικροί κολυμβητές, ανάλογα με το επίπεδό τους, μετήχαν σε αγώνες επίδειξης και κατάταξης σε όλα τα στυλ κολύμβησης, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα συγγενών και φίλων που συγκεντρώθηκαν στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν την εξέλιξή τους. Μετά το τέλος των αγώνων, ακολούθησαν οι καθιερωμένες απονομές αναμνηστικών διπλωμάτων, μεταλλίων και κυπέλων στους νικητές, ενώ στους πιο μικρούς ηλικιακά συμμετέχοντες προσφέρθηκαν ακόμη γλυκά και δώρα. Η προσπάθεια του ομίλου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σήμερα, που είναι βέβαια το αποκορύφωμα, διότι είναι ο μεγαλύτερος όγκος των παιδιών. Το μεγαλείο του ομίλου φαίνεται ότι χάρη των έμπειρων προπονητών και της μακροχρόνιας πορείας και εμπειρίας που έχουμε και σαν συμβούλια αλλά και οι προπονητές, φέρνουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, αυτό το μεγαλείο που βλέπουμε σήμερα. Όχι μεγάλα πράγματα και φανφάρες, αλλά μια ισορροπημένη κατάσταση η οποία είναι σε πανελλήνιο επίπεδο σε πάρα πολύ ωραία μορφή. Όπως ξέρουμε, ο ΝΟΑ είναι το μεγαλύτερο και ιστορικότερο ναυταθλητικό σωματείο του νησιού. Είναι το σωματείο που ουσιαστικά προήγαγε την κολύμβηση, την κοπηλασία, το πόλο, το κανόε καγιάκ και κάθε μορφή αθλητισμού που σχετίζεται με τη θάλασσα. Και πραγματικά είμαστε περήφανοι και εγώ και ο Λούκας που μετέχουμε μαζί με το υπόλοιπο Δουσού, μαζί με τους γυμναστές, μαζί με τους προπονητές και με τα παιδιά φυσικά πάνω απ' όλα, σε μια πολύ ωραία περιπέτεια από την οποία θεωρώ ότι η νέα γενιά μόνο κερδίζει σε όλα τα επίπεδα. Να σημειωθεί ότι οι δύο αθλητές του τμήματος κοπηλασίας του ΝΟΑ, ο Κλέαρχος Κουστούμπαρδης και ο Νίκος Μητρόπουλος, επιλέχθηκαν στην εθνική ομάδα για να μετέχουν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που θα πραγματοποιηθεί στο Βίσεγκραν της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.